είδα τον κόσμο, θέλω να μας το πείτε και αυτό, ότι όλος ο κόσμος, γυναίκες και άντρες, ζευγάρια, να έρθουν να περνάτε όλοι καλά. Έτσι. Γιατί θέλετε να κάνετε μια ωραία παρέα. Ο σύλλογος να είναι μια παρέα και όχι απλώς και κλεισμένων των θερών μόνο εμείς. Αυτό είναι, πιστεύω, και το μυστικό της επιτυχίας μας, διότι είμαστε, όπως σας λέω, ομάδα, αλλά ο σύλλογος... Έρχονται και από άλλα χωριά. Βεβαίως, έχουμε και μέλη, αλλά συμμετέχουν στις δραστηριότητες μας άνθρωποι που μπορεί να μην είναι μέλη, αλλά είναι από τα άλλα τα χωριά και συμμετέχουν, τους αρέσει, στις εκδρομές μας έρχονται, σε κάποιες εκδηλώσεις που κάνουμε έρχονται, γιατί τους αρέσει αυτό που περνούν μαζί μας. Σημαντικό, δεν θέλω να το ξεχάσω αυτό, είναι ότι ναι μεν, σύλλογος γυναικών νέων Μουντανιών, και θα έλεγε κάποιος, εντάξει, σύλλογος γυναικών είναι μόνο οι γυναίκες. Το μυστικό της επιτυχίας μας είναι ότι έχουμε αναδείξει το θεσμό της οικογένειας μέσα από αυτό το σύλλογο. Δηλαδή, θα δείτε ότι έχουμε, έρχονται οι σύζυγοι, τα παιδιά, τα εγγόνια, έχουμε όλες τις ηλικίες από μέλη μας, έχουμε καταφέρει και έχουμε φέρει την ισότητα, την πολιτισμική, θα σας έλεγα εδώ. Έχουμε εξαλείψει το ρατσισμό, θα σας έλεγα. Έχουμε μέλη μας και μάλιστα και ιδρυτικά, αλλά και εκτός από ιδρυτικά και απλά μέλη, οι οποίες είναι μετανάστριες εδώ πέρα. Επιτρέψτε να σας πω ότι τελικά μπορεί να ήταν για να περνάμε καλά, αλλά αυτή τη στιγμή περνάμε και δημιουργικά. Έχουμε ιδρύσει τμήματα μέσα από τα οποία τα μέλη μας μπορούν και εκφράζουν τα ταλέντα τους, περνάνε την ώρα τους δημιουργικά. Και δίνουμε τη δυνατότητα και στις οικογένειες, όπως σας είπα, παράδειγμα, η γυμναστική, που έχουμε το τμήμα της γυμναστικής και του, όχι του γυμναστικής, συγγνώμη, του χορού και του θεάτρου. Είναι μεικτό τμήμα. Δεν είναι μόνο γυναίκες. Έχουμε ιδρύσει μεικτό τμήμα χορού και θεάτρου. Ανεβάζουμε σε λίγο καιρό, ήδη είμαστε στις πρόβες, ανεβάζουμε θέατρο, δικό μας θεατρικό έργο. Καλλιτεχνική φλέβα. Γράψατε και κάποιο θεατράκι, νομίζω. Το θέατρο μας που θα ανεβάσουμε είναι έργο του συλλόγου, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν έχουμε βγάλει από κάποιο συγγραφέα
ένα έργο και το παρουσιάσετε. Είναι μέσα από τη ζωή, δηλαδή έτσι, φαντασία δικιά σας και το αναδείξατε. Θα σας πω σε γενικές γραμμές, γιατί πρέπει να το κρατήσουμε για έκπληξη. Όταν θα το ανεβάσουμε στην πρεμιέρα, θα σας φωνάξουμε οπωσδήποτε για να... Με χαρά θα έρθουμε να το απολαύσουμε. Αλλά την κεντρική ιδέα μπορώ να σας πω ότι εμείς θέλουμε και παντρεύουμε μέσα από αυτό το θέατρο, παντρεύουμε την παράδοσή μας, όχι μόνο στη Χαλκιδική, αλλά γυρίζουμε, θα λέγαμε, την Ελλάδα με τα ήθη, έθιμα, το πολλαλιές. Υπάρχει όμως ένα story σε όλη αυτή την ιστορία. Είναι μια ιστορία που ξετυλίγεται ανά την Ελλάδα. Έχει χορό, θέατρο και φυσικά είναι κωμωδία. Έχει διαλόγους, είναι σε έμετρο λόγο. Είναι πάρα το πολύ δύσκολο. Πολλαλιές, είπες μια ωραία λέξη, η οποία... άρχισαν όλος ο κόσμος σχεδόν να την ξεχνάει, το πολλαλιά, και όλοι προσπαθούμε να κάνουμε τον αριστοκράτη, γιατί άνθρωπος που ξεχνάει τις ρίζες του είναι άνθρωπος που ξεχνάει, που έχει χάσει τη μνήμη του. Λοιπόν, δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την το πολλαλιά μας, δεν πρέπει να χάσουμε τα βήματα των αιώνων, των παππούδων μας. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Αλλά βλέπω όμως ότι επενδύεται και πολύ στα παιδιά σας και κάνετε ένα σημαντικό κάλεσμα, το διάβασα στην εφημερίδα, γιατί πολλές οι δραστηριότητες και έχετε και εφημερίδα. Ναι, ναι, ναι. Και εκτός αυτού βλέπω ότι καλείτε όλα τα παιδιά του ΟΔΙΟ να συμμετέχουν για μια ορχήστρα. Για πέστε μας. Θα σας πω και γι' αυτό. Είναι από ένα μέλος μας, μας προτάθηκε και το θεωρήσαμε ότι είναι μια καταπληκτική ιδέα και θα προσφέρει πράγματι και στα παιδιά αλλά και στον τόπο πολιτιστικά. Πολλά παιδιά πηγαίνουν στα ΟΔΙΑ, είτε είναι ιδιωτικά είτε είναι δημόσια ΟΔΙΑ. Έτσι λοιπόν θεωρήσαμε ότι θα μπορούσαμε κάλλιστα να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά αυτά μέχρι 15 ετών που έχουν ήδη πάει στο ΟΔΙΟ και συνεχίζουν να πηγαίνουν, θέλω να το προσέξετε αυτό, και συνεχίζουν να πηγαίνουν, ιδρύουμε, τολμάμε θα σας έλεγα, να ιδρύσουμε την Παιδική Συμφωνική Ορχήστρα Χαλκιδικής, όπου θα αποτελείται από παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο ΟΔΙΟ. Με αυτόν τον τρόπο προτείνουμε τα παιδιά, τα προτρέπουμε να συνεχίσουν να πηγαίνουν στα ΟΔΙΑ. Να μερακλωθούν, να το πούμε πιο απλά, περισσότερο και όχι μόνο για να ΟΔΙΟ δημόσιο ιδιωτικό. Αλλά παίρνουμε αυτά τα παιδιά που ξέρουν να παίζουν κάποιο όργανο και τους δίνουμε την ευκαιρία να ενταχθούν μέσα σε μία συμφωνική ορχήστρα, η οποία και αυτή πάλι θα είναι διαφορετική από τις συμφωνικές ορχήστρες. Δηλαδή δεν θα έχουμε μόνο το βιολί, το τσέλο, το πιάνο, όλα αυτά που ξέρουμε σε μία συμφωνική, αλλά ακόμη και κάποιο παιδί που παίζει το λαούτο, που παίζει το μπουζούκι, που παίζει ενδεχομένως κάποιο άλλο. Σημαντικό, βέβαια, και έξυπνο. Ναι, και τα παιδιά θα κάνουν πρόβα με δάσκαλο φυσικά, μουσικό. Πιστεύουμε, δεν ξέρουμε, είναι κάτι πολύ καινούριο, θα δούμε. Να παρουσιάσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γυναικών Νεομουδανιών Απάμια. Θα πρέπει να πω ότι η αντιπρόεδρός μας, η Μαρία Κασατούρα, με τη Γενική μας Γραμματέα, τη Λίνα την Παπαδοπούλου, είναι οι εμπνεύστριες αυτού του συλλόγου, είναι αυτές οι οποίες το σκέφτηκαν, συνέλαβαν την ιδέα και το ξεκίνησαν όλο αυτό και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αγαπητή μας Γίτσα Γιώργογλου, η οποία είναι η δεύτερη μας γραμματέα, είναι η ψυχή του συλλόγου. Εκδήλωση χωρίς τη Γίτσα δεν γίνεται, είναι σίγουρο αυτό. Βεβαίως ένα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η ταμείας μας, η κυρία Καρίνα Λιάκου, η οποία μαζεύει τα χρήματά μας και είναι πάρα πολύ καλή στο ρόλο της. Και πίσω θα λέγαμε από τις κάμερες, οι μελισσούλες μας θα λέγαμε, αυτές οι οποίες βοηθούν πάρα πολύ το σύλλογο, είναι η Άννα η Σαμαρά, είναι η Χριστίνα η Ιορδανοπούλου, είναι η Γιολάντα η Καρυπίδου και βέβαια πολύ μεγάλη μελισσούλα είναι η Χριστίνα η Καλούδη, η οποία βοηθάει στα πάντα μέσα σε αυτό το γραφείο του Συλλόγου. Ανήκει στην εξελεκτική μας επιτροπή, όμως οτιδήποτε περνάει από το χέρι της, έντυπα, φωτοτυπίες, φωτογραφίες, αυτός είναι ο Συλλογός μας
Και όπως βλέπετε είμαστε μία ομάδα όλες, γι' αυτό και πάμε τόσο καλά και μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα έχουμε κάνει τόσες πολλές δραστηριότητες. Θέλω να δείξουμε σήμερα ζωναράδικο ανατολικής δομιλίας, τελείως απλό, εξάρι μέσα, εξάρι έξω, τα κεράκια θα τα δουλέψουμε στην πορεία. Θέλω να σας δείξω λίγο, θα το μετρήσω τεσάρι, όπως το κάναμε στην πρόγραμμα, για να σας βοηθήσει λίγο το μέτρημα. Πηγαίνω λίγο λοξά διαγώνια μέσα, ξυπνώντας με δεξί, κρατάω αριστερό, κρατάω δεξί. Έξω, κρατάω αριστερό, κρατάω. Δείτε όμως τι θέλω από εσάς. Θέλω να το μετρήσουμε σε 4 χρόνους το ξαράκι για να βγει πιο εύκολα. 1, 2, 3, 4. Έξω, 3, 4. Δεν κρατάω ψηλά πόδια. 4, βγαίνω με πλάτη. Μπαίνω λοξά διαγώνια. 1, 2, 3. 4 κατεβάζω, 1, 2, 3 και ανεβάζω με το πόδι, 1, 2, 3, 4 βγαίνω με πλάτη, ωραία, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, σαν διαφορία με πλάτη το ίδιο, 1, 2, 3, 4. Ευχαίρεια στη συνέχεια να γνωρίσουμε τις υπόλοιπες δραστηριότητες, γιατί από ό,τι βλέπω όλες οι γυναίκες έχουν και κάτι να προσφέρουν, και ντύματα, γαστρονομία, θα γνωρίσουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Ζωγραφική, κόσμημα, ναι. Ωραία, ναι. Θα τα δούμε ένα-ένα.